και νομαλούδα συνεδρία στην Ιαννή σήμερα με αρκετά αρκετά θέματα. Καταρχήν πρέπει να συγχαρώ τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρωτοβουλία του να συνεδριάσουμε σήμερα στην Ιαννή, στην ιστορική έδρα του Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης, και με την επιλογή του αυτή αποδεικνύει το ότι το σεβασμό του και την ευάθυνση στο θεσμό του Καλλικράτη, έτσι μιας και πάει ένα βήμα παραπέρα στα ζητήματα που θεσμοθετήθηκαν από το συγκεκριμένο νόμο. Βέβαια, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνεδρίαση αυτή θα είχε εφόσον, εάν συνδέονται και με συγκεκριμένα θέματα που αφορούσαν το μέλλον της τοπικής κοινότητας ΕΕΝΗΣ και της ευρύτερης περιοχής, της δημοτικής κοινότητας ενότητας ΕΕΝΗΣ και της ευρύτερης περιοχής. Και μιας και ο ρόλος της αυτοδιοίκησης εκτός όλων των άλλων είναι και διεκδικητικός, και μιας και όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες η πατρίδα μας τους επόμενους μήνες θα εκτιναχθεί ανά την Τσέκα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούγαμε στην απόψινή συνεδρίαση κάποια ζητήματα που σχετίζονται με το αναπτυξιακό μέλλον της περιοχής, όπως για παράδειγμα με το ζήτημα της ανάπτυξης παραλίμνιας ζώνης, με το ζήτημα του αρδευτικού της βόρειας ζώνης Πολυφύτου, με το ζήτημα του προχωρήματος του καθέτου άξονα Νίκη Φλόρινα Πτολεμαΐδα Κοζάνη Γελάρισα, δηλαδή μια σειρά από έργα τα οποία πραγματικά συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δημοτικής ενότητας της ΕΑΝΗΣ αλλά και ευρύτερα της παραλίμνιας ζώνης.